Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Αυτή είναι η ασπίδα για την Κρήτη σε περίπτωση τσουνάμι. Παλιρειογράφοι σε Παλαιόχωρα, Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα φρουρούν το νησί σε περίπτωση απειλής παλιρροϊκών κυμάτων και καταγράφουν το σφιγμό της γης και της θάλασσας με τους ειδικούς από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών να παρακολουθούν συνεχώς τα καρδιοκτύπια στα σοφικά του πλανήτη μας. Σε αριθμούς ρεκόρ ανέρχονται πλέον οι συλλήψεις στα δύο διεθνή αεροδρόμια της Κρήτης. 46 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και 3 ανήλικοι, συνελήφθησαν όταν προσπάθησαν να ταξιδέψουν από τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων με πλαστά διαβατήρια σε διάστημα μόλις 6 ημερών. Έχετε ακούσει για υποβρύχιο ρομπότ ή αλλιώς υποβρύχιο ρομπότ ψάρι, σχεδιασμένο και προγραμματισμένο για εργασίες κάτω από το νερό της θάλασσας? Και όμως ναι, πρόκειται για μία από τις καινοτόμες δράσεις των σπουδαστών του ΤΕΙ Κρήτης, τις οποίες παρουσιάζει σήμερα στους αναγνώστες του το neakriti.gr. Μπείτε στο neakriti.gr για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.